έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη, αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που εκτός των άλλων έχει υπό την επίβλεψή της και τις κλιματιζόμενες αίθουσες εδώ στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Ευλαβία. Τι κάνετε? Εμείς σε δροσιά είμαστε. Φανταζόμαστε κι εσύ. Εσείς είστε σε πάρα πολύ δροσιά, από όσο ξέρω. Από όσο ξέρω, τρομερή κιόλας. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε open. Είμαστε όλοι open. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα για τους πολίτες που ενδιαφέρονται. Τι ακριβώς προγραμματισμό έχετε κάνει στο Δήμο Αθηναίων? Ναι, βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από την Τρίτη το πρωί. Έχουμε ανοίξει 7 κλιματιζόμενους χώρους στα 7 διαμερίσματα της Αθήνας, οι οποίοι παραμείνανε μέχρι προχτές, μέχρι τις 8 το βράδυ. Από χτες ξεκινήσαμε και είναι μέχρι τις 10 το βράδυ. Σήμερα, στην περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε ανάγκη, θα διανυκτερεύσουμε. Αν υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος χρειάζεται να παραμείνει μέσα και τη νύχτα. Βρισκόμαστε εδώ για όλους. Βρισκόμαστε για τους ανθρώπους οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν στο χώρο τους, στο σπίτι τους, τη δυνατότητα να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι. Και για όσους κρίνουν ότι χρειάζονται τις μέρες αυτές να αισθάνονται ασφαλείς σε ένα χώρο με άλλους, παρείστικα, βλέπετε εδώ παίζουμε. Αυτό που σου έλεγα, Κατερίνα, ότι η ώρα είναι 8:37 και ήδη υπάρχει κόσμος εκεί. Καρτάκι παίζουμε. Έτσι εκμεταλλεύεται αυτή τη δροσιά που προσφέρεται. Όχι, παιχνίδια. Αν επιτραπέζια. Παιχνίδια. Βέβαια, είδα και κάτι τις κυρίες δίπλα να πλέκουν, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχουν έρθει εκεί. Βεβαίως. Να πούμε επίσης ότι άνθρωποι οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο τις δύσκολες ώρες θέλουν να έρθουν, αλλά βρίσκονται έστω και κάποια τετράγωνα μακριά από τους χώρους, πραγματικά μπορούμε να τους μετακινήσουμε και να τους μεταφέρουμε. Έλεγα στον Γιώργο χτες το βράδυ ότι υπήρχαν πολλές κυρίες οι οποίες στις 10 που έπρεπε να γυρίσουν στο σπίτι τους και θέλανε να γυρίσουν στο σπίτι τους, τους μετακινούμε εμείς και τους πηγαίνουμε εμείς πίσω για να μην επιβαρυνθούν στις συνθήκες αυτές. Να πούμε ότι το street work συνεχίζει σε όλη την Αθήνα, 6 βάρδιες την ημέρα, 4 με 6, και προτρέπουν τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται για τον οποιοδήποτε λόγο στον δρόμο να έρθουν στους χώρους, αλλά τους δίνουν και είδη πρώτης ανάγκης και πολύ νερό και αναψυκτικά. Γνωρίζουμε ότι από σήμερα υπάρχουν νερό, άπλετο, μπουκαλάκια σε όλο τον κόσμο στην πλατεία Συντάγματος και θα είναι για όλες τις μέρες. Και να πούμε ότι υπάρχουν βιτία αλλά και κλιμάκια σε όλους τους λόφους και τα άλση του Δήμου Αθηναίων, να φροντίζουν ούτως ώστε να παραμείνουν και αυτά ασφαλή, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες θερμοκρασίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλος. Και να θέλει μεγάλη προσοχή. 7 λοιπόν οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Μπορείτε να πάτε, κυρίες και κύριοι, να δροσιστείτε και καλά. Θα κρατήσουν και μέχρι αργά το βράδυ. 10 το βράδυ είναι ανοιχτά, μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10 το βράδυ, στην περίπτωση, ξαναλέω, που κρυθεί αναγκαίο, θα διανυκτερεύσουν κάποιοι χώροι. Ευλαβία, να πούμε και το αγαπημένο κοινό μας θέμα, τα ζωάκια, τα δέσποτα, έτσι. Έχουμε και ειδική λατρεία για τις γάτες. Έχουμε γεγονός, και επειδή τα περισσότερα δέσποτα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι γάτες, υπάρχουν 150 ποντίστρες σε διάφορα σημεία, σε όλα τα σημεία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και στον κόσμο, δεν είναι δύσκολο. Ας κατεβάζουμε λίγο δροσερό νερό. Εμείς γυρνάμε με κλιμάκιο και αλλάζουμε το νερό συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, όποιος μπορεί, ας το κάνει κιόλας. Λοιπόν, Κατερίνα. 15-95 στην περίπτωση που χρειάζεται οποιοδήποτε. Γιώργος, ακούω, ναι. Καλά κουράγια, γιατί θα είσαι εκεί ως το βράδυ και αύριο και όσο χρειαστεί. Και καλή επιτυχία, γιατί οι αυτοδιοικητικές είναι κοντά, να ξέρεις, τον Οκτώβριο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ουπς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Καλημέρα, καλημέρα.